Κατάλληλο. Επιθυμητή η γονική συνένεση. Καλώς διαφημιστικού διαλύματος, κυρίες και κύριοι, η επιστροφή εδώ, τέταρτο και τελευταίο μέρος μιας ακόμη ζωντανής εκπομπής. Σήμερα Τρίτη, 21 Μαΐου, Κωνσταντίνου και Ελένης. Είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, χρόνια πολλά στους εορτάζοντας και τις εορτάζοντας. Και δίνουμε αμέσως τώρα την σκυτάλη στον τόπο της ζωής μας, με επικεφαλής τον υποψήφιο Δήμαρχο Καβάλας, τον κύριο Μάκη Παπαδόπουλο, όπου έχει την τιμητική του σήμερα στις 8.30 μιλάει στην πλατεία Κανάρη, στην παραλιακή οδό, στο ύψος του υπεραστικού κτέλ της Καβάλας. Και φιλοξενούμενος για τα επόμενα λεπτά της ώρας είναι ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη «Ο τόπος της ζωής μας», δικηγόρος, ο κύριος Γιάννης Μούτλιας. Κύριε Μούτλια, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έτοιμος για το βράδυ. Ακριβώς. Και για το βράδυ είμαστε έτοιμοι και για την ημέρα των εκλογών είμαστε έτοιμοι. Και για το βράδυ των εκλογών. Και για να αναλάβουμε και τα ενία του Δήμου είμαστε έτοιμοι. Το έχετε σίγουρο. Το σίγουρο δεν μπορείς να το έχεις, ναι, αδόκιμο ήταν. Ξέρουμε σίγουρα ότι θα μπούμε στο δεύτερο γύρο. Και εφόσον μπούμε στο δεύτερο γύρο, θεωρώ ότι το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι ο Μάκης Παπαδόπουλος θα είναι δήμαρχος Καβάλας για τα επόμενα 4 χρόνια. Η Δήμητρα Τσανάκα δεν μπορεί. Η Δήμητρα Τσανάκα δεν μπορεί ως δήμαρχος. Είχε μια παταγώδη αποτυχία στα 5 έτη. Οπομένως θεωρώ ότι δεν έχει κανένα χίγκιο να πει κανένας ότι μπορεί να έχει να. Σήμερα ο κόσμος έχει αποφασίσει τι θα ρίξει στην κάλπη την Κυριακή. Νομίζω ότι ο κόσμος είναι αποφασισμένος ότι δεν θα δώσει. Θα σας πω. Από αυτό που συναντώ, δεν μιλάω για τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, αλλά από αυτό που συναντώ στο τελευταίο χρονικό διάστημα και δεν μιλάω μόνο για την προεκλογική περίοδο. Είναι αποφασισμένος ο κόσμος να μην δώσει δεύτερη ευκαιρία στην κυρία Τσανάκα. Έχει εμπειρία όμως. Έχει 5 χρόνια εμπειρία. Έχει εμπειρία στο να μην κάνει τίποτα. Παρέλαβε έναν Δήμο, για να μιλάω με επιχειρήματα, παρέλαβε έναν Δήμο με μια σειρά από ανοιχτά ζητήματα, δεν έκλεισε κανένα, δεν πραγματοποίησε κανένα έργο που να έχει δοθεί μέχρι τώρα στην Καβαλιώτικη κοινωνία. Αντίθετα, είχαμε βήματα απεισοχώρησης. Θα σας πω δύο παραδείγματα. Αφενός με χάσαμε την ακτή της Καλαμίτσας, όπως δήλωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Τσουρουκίδης. Το οποίο διαψεύστηκε. Ο δήμαρχος είπε ότι θα κάνει. Θα βάλει κανονικά και έχει στείλει εξώδικο κιόλας στην ΕΤΑΒ. Κοιτάξτε. Ο αντιδήμαρχος είπε την αλήθεια. Από εκεί και μετά, επειδή όπως αντιλαμβάνεστε, υπήρξε στους πολίτες της Καβάλας μια αρνητική εικόνα για τον Δήμο, είπαμε θα κάνουμε εξώδικο. Σε ποιον? Έχει μεταβιβαστεί η κυριότητα. Ο Δήμος όταν γινόταν μεταβιβάστηκε. Τίποτα. Δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε τώρα τον κόσμο. Έχει μεταβιβαστεί, είναι στο περταμείο. Ο Δήμος είναι υπεύθυνος γιατί δεν κατόρθωσε να αποτρέψει την μεταβίβαση αυτή. Επειδή διάβασα το εξώδικο, στο εξώδικο αναφέρει ότι θα μπει μέσα στον χώρο, ενημερώνει γι' αυτό και ζητάει και, αν θέλετε, λέει ότι κοιτάξτε κύριοι, κάντε κάτι, αλλά εγώ θα μπω για το καλό των Καβαλιωτών και θα κάνω κάποια πράγματα. Εντάξει, η τουριστική ζώνη ξεκίνησε. Αυτή τη στιγμή, αν θα πάτε στην Καλαμίτσα, η κατάσταση είναι απερίγραπτη, είναι δραματική. Από τις ντουζιέρες, από τα αποδυτήρια, από τα πάντα, δεν υπάρχει άμμος. Τώρα, αυτά που λέει η κυρία Τσανάκα, είναι ακριβώς διότι οι δηλώσεις του αρμόδιου αντιδήμαρχου, επαναλαμβάνω, του κύριου Τσουρουκίδη, απεικόνισαν την πραγματικότητα και έλεγαν την αλήθεια. Δεν έχει αρμοδιότητα ο Δήμος, τελεία, χάσαμε την ακτή Καλαμίτσας, τελεία. Τα υπόλοιπα είναι καθρεφτάκια για ηθαγενείς. Το οποίο δεν μπόρεσε να αναδείξει για να επιλύσει. Είπατε το ένα και σας διέκοψα. Ναι, το δεύτερο είναι το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την πεσμένη γέφυρα. Προσέξτε, ναι. Από εκεί και μετά όμως αυτό έχει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Έγινε από τον Νοέμβριο. Δεν έχει πάρει καμία απόφαση να ενταχθεί σε κάποιο σχήμα πώς θα λυθεί το θέμα. Τι εννοώ? Εάν θυμάστε το πρώτο 48ωρο, η κυρία Τσανάκα είχε τρεις διαφορετικές γραμμές. Τη μία είναι ευθύνη δικιά μας η γέφυρα, θα αποκαταστήσουμε τη ζημιά. Την δεύτερη δεν είναι ευθύνη δικιά μας, αλλά θα την αποκαταστήσουμε μαζί με την κυβέρνηση. Αν θυμάστε καλά, υπήρξε και παρουσία υπουργών την επόμενη μέρα. Η κυρία Νοτοπούλου και διάφοροι άλλοι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η τρίτη γραμμή μέσα σε 24 ώρες είναι δεν θέλουμε την κυβέρνηση, θα την κάνουμε με την περιφέρεια. Το αποτέλεσμα είναι με την περιφέρεια προχθές που υπήρξε θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ενώ πριν από 10 μέρες, για την υπογραφή της σύμβασης τι θα γίνει με τη γέφυρα, ο Δήμος Καβάλας απουσίαζε. Ο Δήμος Καβάλας δεν ξέρουμε τι θέλει. Δεν ξέρει κανείς στην Καβάλα τι θέλει να κάνει τη γέφυρα. Ενώ όταν λέω Δήμος Καβάλας, ενώ την παρούσα δημοτική πέρασε αρχή. Πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο η αφιδρόμηση του δρόμου, ένα κομμάτι. Η αφιδρόμηση του δρόμου είναι αυτό που λέγαμε εμείς από την αρχή σαν παράταξη. Το έχει πει κατ' επανάληψη ο Μάκης Παπαδόπουλος. Το πέρασε τώρα. Εγώ όμως δεν μιλάω για την αφιδρόμηση, όπως την πέρασε τώρα
έτσι με καθυστέρηση 3 μηνών αφού το εμείς υποβάλαμε την πρόταση. Εγώ μιλάω ότι αυτή τη στιγμή και στην προγραμματική σύμβαση που έκανε η περιφέρεια, ο Δήμος Καβάλας δεν πήγε να υπογράψει. Ακόμα θυμάστε, είχε πει θα ζητήσει πραγματογνωμοσύνη από το τεχνικό επιμελητήριο. Καμία πραγματογνωμοσύνη δεν ζητήθηκε από το τεχνικό επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Όταν λοιπόν δεν μπορείς να αποκαταστήσεις ή δεν θέλεις να αποκαταστήσεις, δεν πιστεύω ότι δεν θέλει, δεν μπορεί να αποκαταστήσεις τις ζημιές που έχεις υποστεί. Δεν μπορείς να προστατεύσεις αυτά που όταν ανέλαβες Δήμος τα είχες στην κυριότητά σου. Και τρίτο, μία σειρά από ανοιχτά ζητήματα στα οποία δεν υπάρχει καμία πρόοδος. Συνοπτικά, παλαιό νοσοκομείο, παλαιό δικαστικό μέγαρο, στρατόπεδα Ασημακόπουλου. Εκεί δεν υπάρχει απολύτως τίποτα όσον αφορά την πρόταση του Δήμου στους αρμόδιους φορείς. Είτε αυτοί οι φορείς είναι οι κυβερνητικοί, είτε αυτοί οι αρμόδιοι φορείς είναι η περιφέρεια. Κύριε Μουρτία, τώρα κάποιον εκπρόσωπο της σημερινής διοίκησης θα σας απαντούσε και θα σας έδινε απαντήσεις σε αυτά τα θέματα τα οποία αναλύεται και βάζεται στο τραπέζι εδώ τη συζήτηση. Βάλτε μία τελεία. Αλλά, μία τελεία, ναι. Μία τελεία. Έχει γίνει κάτι στο στρατόπεδο. Θα σας έλεγε τι έγινε για το παλιό δικαστικό μέγαρο. Θα σας έλεγε τι παρεμβάσεις έχουν γίνει για το στρατόπεδο Ασημακοπούλου, όπου δεν έχουμε την κυριότητα της ευθύνης εμείς. Για το παλιό κάτω νοσοκομείο θα σας έλεγε για το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Θα σας πω κάτι. Και θα σας αυτό πω και το άλλο. Και αν σήμερα εσείς ήσασταν στο τιμόνι της διοίκησης του Δήμου, τι θα κάνετε για τη γέφυρα την επομένη? Για πείτε μου λίγο. Τι θα κάνετε την επομένη? Να σταματήσουμε λίγο. Η κατάσταση σε αυτά τα τρία είναι σήμερα όπως ήταν το 2014, 1η Σεπτέμβριο που ανέλαβε η κυρία Τσανάκα, ναι ή όχι? Γίναν κάποιες κινήσεις. Κύριος Χρυσόγονος έκανε. Θα μου πείτε εκ του αποτελέσματος κρίνεται ένα έργο και μια κίνηση. Υπάρχει, χρησιμεύησε τίποτα σήμερα το δικαστικό μέγαρο? Λοιπόν. Είναι στην ίδια κατάσταση που ήταν 1η Σεπτεμβρίου του 2014. Γι' αυτό σήμερα διεκδικείται το Δήμο Καβάλας. Να συνεχίσουμε. Το πιο σοβαρό. Έγινε κάτι όσον αφορά το κυκλοφοριακό πρόγραμμα στην πόλη της Καβάλας? 5 χρόνια τώρα. Πείτε μου μία παρέμβαση του Δήμου Καβάλας. Έγιναν τα προηγούμενα και μου τη Εγώ μιλάω τώρα για την τελευταία. Για την τελευταία. Και για τη διοίκηση Σίμιτση. Προφανώς δεν έγινε με τη διοίκηση Σίμιτση, γι' αυτό και αποδοκιμάστηκε η διοίκηση Σίμιτση. Έτσι, η Δημαρχία Σίμιτση με τους συνεργάτες τους τότε αποδοκιμάστηκαν. Και ένας λόγος ήταν και αυτός. Υπάρχουν τρόποι για να αντιμετωπιστούν κάποια θέματα όπως το κυκλοφοριακό καλλιτέχνη. Για το κυκλοφοριακό. Ο κύριος Παπαδόπουλος κάνει τις προτάσεις. Υπήρχαν μελέτες και του Δήμου και του αστικού κτέλ Καβάλας από τον κύριο Νότι Παρασκευόπουλο. Ναι. Ένα διάστημα πήγε να τις εφαρμόσει ο Στάθης ο Ρεφιλίδης, αλλά λόγω των αντιδράσεων έκανε πίσω κι αυτός. Από εκεί και μετά δεν έγινε τίποτα στο κυκλοφοριακό 8 και 5, 13 χρόνια, δηλαδή 8 χρόνια Σίμιτση και 5 χρόνια. Τσανάκα, γιατί δεν έγινε, μήπως ακούγαμε... Διότι δεν, υπάρχει, δεν υπήρχε πολιτική βούληση, είναι πολύ απλό. Δεν υπήρχε πολιτική βούληση και δυστυχώς δεν ασχολήθηκαν και οι δύο δήμαρχοι με τα προβλήματα του τόπου όπως έπρεπε να ασχοληθούν. Το αποτέλεσμα σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να έχει την καλύτερη διάθεση, την καλύτερη προαίρεση. Το θέμα όμως είναι το αποτέλεσμα μετράει. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι σε αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτα. Το παρεμβάσεις, το έστειλα έγγραφο, μου απάντησα κτλ. Αυτά είναι για να τα λέμε και να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Ως διοίκηση, και μάλιστα προσέξτε, όχι με 4 χρόνια ή με 3,5 που ήταν η τελευταία θητεία σήμερα. Με πενταετία. Με πενταετία. Χωρίς να αντιμετωπίσει κανένα οικονομικό πρόβλημα ο Δήμος, εν τούτης δεν έκανε τίποτα. Δεν κατόρθωσε να σας πω το κυριότερο κατά με. Να πετύχει συγχρηματοδότηση από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια σειρά από δράσεις. Ακόμα και αυτό η ανακατασκευή του Βερούλιου, ενώ υπήρχαν προγράμματα που έτρεχαν, έγινε αποκλειστικά με πόρους του Δήμου Καβάλας. Δηλαδή, στο θέμα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, δεν έχει ενταχθεί ο Δήμος Καβάλας σε κανένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ώστε να πετύχει συγχρηματοδότηση για οποιοδήποτε έργο αφορούσε την πόλη. Έχουμε δηλαδή, προσέξτε, δεν είναι μόνο το επίπεδο των έργων. Αυτό όλο αντανακλά και στη δημοτική ομάδα της κυρίας Τσανάκα. Οι δημοτικοί σύμβουλοι που εκλέχτηκαν την περασμένη το 2014 μέχρι σήμερα, τουλάχιστον το 50% έχει αποχωρήσει από το συνδυασμό της κυρίας Τσανάκα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα χρονικά του Δήμου Καβάλας. Είναι γεγονός με το παλιό σύστημα πάντα, ότι όταν εκλέγονται 25 σύμβολοι στους 41, ένας, δύο ή τρεις, θα υπάρχουν κάποιοι δυσαρεστημένοι. Εδώ δεν μιλάμε ούτε για ένα, ούτε για δύο, για τρεις. Εδώ μιλάμε για κορυφαία στελέχη, αντιδήμαρχοι. Προτεύσαντες σε ψήφι, τοπικά στελέχη στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Είτε παραιτήθηκαν από τις θέσεις των Δημοτικών Συμβούλων, είτε ανεξαρτητοποιήθηκαν, είτε έχουν ενταχθεί και στο δικό μας το συνδυασμό. Αυτό και μόνο ως εικόνα, έτσι, μια απερχόμενη διοίκηση, η οποία έχει χάσει πάνω από 12 Δημοτικούς Συμβούλους, φανερώνει ότι μέσα στην
πλειοψηφία υπήρχε σοβαρότατο πρόβλημα. Και κατά την προσωπική μου άποψη, δεν είμαι δημοτικός σύμβουλος, θεωρώ ότι το πρόβλημα ήταν η πολιτική διεύθυνση των δημοτικών συμβούλων. Δεν μπορεί η κυρία Τσανάκα, δεν θα σας πω, η κυρία Τσανάκα δεν μπορεί ούτε να εμπνεύσει, ούτε να καθοδηγήσει τους δημοτικούς συμβούλους. Παίρνει όμως καινούριο αίμα στην παράταξή της. Πολλά υποσχόμενο θα έλεγε κανείς. Ανθρώπους της και τοπικής κοινωνίας της Καβάλας που έχουν αναγνωριστεί για το εθελοντικό τους έργο. Κάποιος θα έπαιρνε. Εγώ σας λέω, στελέχη σειρά ετών που είχαν δοκιμαστεί. Δηλαδή ο Νίκος Μαυρίδης, για παράδειγμα, ήταν πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, επιρρεφηλή, διεκλέχθηκε ξανά δημοτικός, που έχουν μια διαδρομή. Ωραία. Όσοι έχουν λοιπόν μια πολιτική διαδρομή ή έχουν μια διαδρομή στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, η συντριπτική πλειοψηφία από αυτόν ακούνε Δήμητρα Τσανάκα και στρίβουν. Έτσι, να το πούμε και απλά και λαϊκά. Τι να αναφέρω, τον Μιχάλη τον Λιχούνα, τον εξαίρετο επιστήμονα και συμμαθητή μου, ο οποίος από την αρχή με τις ιστορίες που έγιναν με το Μνημείο των Εβραίων που γίναμε ρεζίλι παγκοσμίως, αναγκάστηκε να αποχωρήσει, με τον Φίλιππα τον Φιλιππίδη τον Αντιδήμαρχο, με τον Νίκο τον Μαυρίδη, με τον Νίκο τον Ξανθόπουλο, που ηγείται μάλιστα και ενός άλλου συνδυασμού. Όλοι αυτοί ήταν σε θέση. Πρόεδρος της ΔΕΑΚ και μάλιστα με τα βαΐν και κλάδων τοποθετήθηκε ο Νίκος ο Ξανθόπουλος από την Δήμητρα Τσανάκα. Ο Ιορδάνης ο Παπαντίδης, μέλος της Νόδη της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος παραιτήθηκε, άφησε την έδρα και έφυγε. Έχουν προσχωρήσει ουσιαστικά όλοι αυτοί στον τόπο της ζωής. Δεν σας είπα ότι όλοι. Ο κύριος Ξανθόπουλος έχει δικό του συνδυασμό. Δεν είναι όλοι. Ο κύριος Λιχούνας είναι περιφερειακός σύμβουλος. Εγώ άλλο λέω. Ότι από αυτούς, από αυτοί που ήταν η ηγετική ομάδα, ο πυρήνας, έχουν αποχωρήσει. Και οφείλεται ακριβώς στο ότι η κυρία Τσανάκα δεν μπορεί. Απεδείχθη ότι δεν μπορεί. Λοιπόν. Είναι ανεξάρτητος ο τόπος της ζωής μας και ο Μάκης Παπαδόπουλος, κύριε Μίτλε. Είναι ένας συνδυασμός. Η κυρία Τσανάκα 5 χρόνια διοίκησε τον Δήμο Καβάλας με τον ΑΒ τρόπο. Επειδή δεν έχουμε την κυρία Τσανάκα εδώ ή κάποιον άλλον εκπρόσωπό της για να υπάρχει ένας αντίλογος, θα ήθελα παρακαλώ πολύ να μας πείτε και να πείτε στο τηλεοπτικό κοινό τι ακριβώς θα κάνει η παράταξη, ο τόπος της ζωής μας, που 5 χρόνια, όπως λέει ο κύριος Παπαδόπουλος, δεν σταμάτησε να εργάζεται, δεν σταμάτησε να ασκεί αντιπολίτευση και πραγματικά να έχει αφήσει μια ταυτότητα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πού βρίσκεται σήμερα? Προσπαθεί να πείσει, έπεισε τον Καβαλιώτη να ψηφίσει και να επιλέξει τον τόπο της ζωής μας? Ελάτε, απαντήστε σε όλα αυτά. Αυτό θα το δούμε, εάν πείσει, θα το δούμε το βράδυ των εκλογών. Έτσι, για να ξέρουμε, για να είμαστε και... Ναι, αλλά είστε ένας άνθρωπος της πιάτσας και... Έχετε αφουγκράζεται την κυρία. Αφουγκραζόμαστε, όλοι αφουγκράζονται. Λοιπόν, έχετε ένα ενδείγμα, ας πούμε. Εγώ λοιπόν θα πω το εξής. Είχαμε 5 χρόνια όπου είχαμε στην καλύτερη περίπτωση στασιμότητα, κατά την άποψή μου, και σε σημαντικά ζητήματα είχαμε οπισθοδρόμηση. Είχαμε μία δήμαρχο, η οποία, εάν θυμάστε καλά, γιατί θα πρέπει να τα ξαναθυμίσουμε αυτά, κατέβηκε στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές, νταϊλίδικα. Δεν περίμενα να τη δώσει χρήσμα η Νέα Δημοκρατία και μπράβο της. Ανασύρθηκε η Νέα Δημοκρατία. Γιατί η πρώτη είναι, ήταν. Σας λέω, θα σας πω που θέλω να καταλήξω. Είτε από τη Νέα Δημοκρατία, θα σας πω τι θέλω, που θέλω να καταλήξω. Νταϊλίδικα λοιπόν, είπε η κυρία Τσανάκα, εγώ κατεβαίνω και εκ των υστέρων η Νέα Δημοκρατία είπε και σας δίνω χρήσμα. Έτσι, τότε βέβαια είχε και πολιτικούς συνεργάτες ικανότατους η κυρία Τσανάκα που σήμερα δεν είναι μαζί της. Σήμερα, εν έτη 2019 και για την έτη 2018, ήταν η κυρία Τσανάκα που παρακαλούσε τη Νέα Δημοκρατία, κάποιο τέλεχος τέλος πάντων της Νέας Δημοκρατίας, να κάνει μία δήλωση ότι έχει τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Αντιλαμβάνεστε. Το είναι ο Σεπτέμβριο, όταν ήρθε εδώ ο γραμματέας του κόμματος. Ο κ. Αυγενάκης. Ορίστε. Ο κ. Αυγενάκης. Αυτή η δήλωση υπάρχει, του κ. Αυγενάκη ως χρήσμα. Έτσι. Μετά από... Τι παρακαλούσε. Γιατί ήθελε να πάρει μια στήριξη. Καλά, αυτό το παρακαλούσε, εσείς το λέτε. Εγώ το λέω. Εντάξει, το ξέρουν όμως όλοι. Ναι, προς αποφύγει παρεξήγηση. Αυτό το λέω. Επιζητούσε, μπορεί να ξένει το. Επιζητούσε τη στήριξη. Επιζητούσε το χρήσμα. Έτσι. Για να ξέρουν, δηλαδή εκεί και η ίδια έχει καταλάβει ότι άλλες είναι οι συνθήκες του 2014 και είναι άλλες οι συνθήκες του 2019. Μέσα της το ξέρει. Το νιώθει ότι θα χάσει. Πάμε στα άλλα. Ο Μάκης Παπαδόπουλος. Αυτό νομίζω ότι δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. 5 χρόνια, εξαιρώ τον τελευταίο μήνα γιατί έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, ήταν παρόν σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχει ασχοληθεί με όλα τα θέματα και όχι μόνο με τα θέματα που έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι. Έχει γυρίσει την Καβάλα και τα χωριά του Δήμου Καβάλας που ανήκουν τις κοινότητες του πρώην Δήμου Φιλίππων και την Νέα Καρβάλη αμέτρητες φορές. Γι' αυτό κράτησε και το γραφείο. Βεβαίως. Είχε καθημερινή παρουσία παντού. Είχε ένα επιτελείο συνεργατών που τον βοηθούσαν στην συλλογή στοιχείων σε σχέση με τα ζητήματα που αντιμετώπιζαν οι πολίτες και τα θέματα που είχε η Καβάλα. Δεν εμφανίστηκε κομίτης. Διεκδίκησε τον Δήμο το 2014
χωρίς κανένα χρήσμα, χωρίς καμία στήριξη, ήρθε τρίτος σε 8 υποψηφίους, με ένα πολύ ικανοποιητικό ποσό, τέτοιο που να μας έδινε τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε τώρα το Δήμο Καβάλας. Μην ξεχνάτε ότι ο δεύτερος συνδυασμός είχε πάρει περίπου 22% και εμείς περίπου 15%. Πάλεψε όλα αυτά τα χρόνια και αυτό το αναγνωρίζουν οι πολίτες. Ούτε κομίτης είναι, ούτε αποφάσισε τελευταία στιγμή, 6 μήνες πριν τις εκλογές, να ασχοληθεί με το Δήμο Καβάλας, ούτε πήρε στήριξη, χρήσμα, ό,τι θέλετε να πείτε, από κάποιο πολιτικό κόμμα, να το πει εσείς ο εκλεκτός, ο δικός μας στην πόλη της Καβάλας, και θα έχουμε σαν υποψήφιο. Τώρα, από εκεί και μετά, έχει γίνει μια πάρα πολύ σημαντική προεργασία στην παράταξή μας, στον τόπο της ζωής μας. Αυτά όλα, συν τους δημοτικούς συμβούλους που θα εκλεγούν, συν την παρουσία του Μάκη του Παπαδόπουλου, ο οποίος θα είναι ένας δήμαρχος, ο οποίος θα είναι παντού. Δεν θα είναι μόνο στους 4 τοίχους. Οι καβαλιώτες, είτε μένουν στην πόλη της Καβάλας, είτε οι κάτοικοι των κοινοτήτων εκτός του Δήμου Καβάλας, θα έχουν καθημερινή, θα βλέπουν κάθε μέρα μπροστά τους τον Μάκη τον Παπαδόπουλο. Θα είναι ένας δήμαρχος, όπου θα ξεφύγει από το μοντέλο των τελευταίων ετών που είναι περίκλειστος στους χώρους του Δημαρχείου. Θα είναι ένας δήμαρχος για όλους και θα είναι ένας δήμαρχος που θα είναι παντού σε όλα τα σημεία. Έχει τον τρόπο δηλαδή. Το έχει δείξει 5 χρόνια. 5 χρόνια δεν άφησε περιοχή που να μην περπατήσει, που να μην κυκλοφορήσει, που να μην συναντήσει φορείς συλλογικούς ή με μονομένους πολίτες να αντιμετωπίσει το πρόβλημά τους. Θα είναι ένας τέτοιος δήμαρχος. Απλά σε αυτές τις εκλογές υπάρχει μια διαφορετική παράμετρος. Αυτή η διαφορετική παράμετρος έχει να κάνει με το εκλογικό σύστημα. Έτσι, το οποίο εκλογικό σύστημα έχει στοιχεία απλής αναλογικής, μάλλον έχει 100% στοιχεία αναλογικής όσον αφορά τον τρόπο εκλογής, όχι όμως όσον αφορά τα υπόλοιπα. Κατ' εμένα είναι ένα απαράδεκτο εκλογικό σύστημα, αλλά δεν παίζει και κάποιο ρόλο η δικιά μου η άποψη. Εν τέτοια περίπτωση όμως θα πρέπει ο Δήμαρχος, και εκεί είναι που έχει μια ιδιοποιώδη διαφορά πλέον η αναμέτρηση της πρώτης Κυριακής, ότι θα πρέπει να στηριχθεί σε συνεργάτες οι οποίοι έχουν την ικανότητα, είτε τις γνώσεις, είτε την εμπειρία, ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν τον Δήμαρχο στα καθήκοντά του, ως αντιδήμαρχοι, ως πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων ή ως πρόεδροι αδελφάτων, επιχειρήσεων κτλ. Άρα, πέρα από δήμαρχο, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, κατά την άποψή μου, και ποιοι θα εκλεγούν πλέον, όχι μόνο από την παράταξη τη δικιά μας, από όλες τις δημοτικές παρατάξεις, ποιοι θα εκλεγούν σε αυτήν την διαδικασία, διότι πλέον δεν έχει ένα απόθεμα ο δήμαρχος 25 δημοτικών συμβούλων, ώστε να αξιοποιήσει από εκεί τους καλύτερους. Θα έχει στην καλύτερη περίπτωση 10-12 δημοτικούς συμβούλους. Και από αυτούς θα πρέπει να πορευτεί, όπως φυσικά θα χρειαστεί να συνεργαστεί και με δημοτικούς συμβούλους που ανήκουν σε άλλες παρατάξεις. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει και μια προσοχή στο ποιοι θα εκλεγούν και στο ποιοι θα μπορούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντα της επόμενης ημέρας. Μάλιστα. Σκέφτομαι πόσο εύκολη είναι η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα είναι δύσκολη. Και θα σας πω είναι δύσκολη. Ναι, μπορείτε στα δύσκολα, σαν παράταξη. Αν δεν μπορούμε, δεν μπορεί κανένα στην Καβάλα. Προσέξτε, η διοίκηση Τσανάκα έδειξε ότι απέτυχε. Η διοίκηση Σιμιτσή Μουριάδη έδειξε ότι απέτυχε. Άρα λοιπόν από αυτούς δεν έχουν να περιμένουν τίποτα οι καβαλιώτες. Από αυτούς που μπορούν να περιμένουν και που έχουμε και το κατάλληλο δυναμικό, αν θα δείτε το ψηφοδέλτιό μας, είναι η παράταξη δική μας. Μιλάω για τις παρατάξεις οι οποίες εμφανίζονται στις δημοσκοπήσεις όπου έχουν την δυνατότητα να περπατήσουν και να κερδίσουν το Δήμο. Από εκεί και λοιπά, λοιπόν, δεν υπάρχει θέμα σύγκρισης. Έχουμε παρατάξεις που απέτυχαν, παρατάξεις που έρχονται με ορμή, με γνώση, με αποφασιστικότητα να προχωρήσουμε την Καβάλα στη νέα εποχή. Δεν μπορούν οι παλιοί, φάνηκε, αποδείχθηκε. Εμείς και θέλουμε και μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση στο Δήμο της Καβάλας. Είτε αυτό λέγεται κυκλοφοριακό, είτε λέγεται στον χώρο του αθλητισμού, είτε λέγεται στον χώρο των υποδομών. Έχουμε και τους ανθρώπους και το πρόγραμμα και το σχέδιο και κυρίως τη διάθεση να το πραγματοποιήσουμε. Είσαστε έτοιμοι δηλαδή. Θεωρώ ότι μετά από 5 χρόνια δημιουργικής αντιπολίτευσης, έχοντας άποψη και εμπεριστατωμένη θέση για όλα τα ζητήματα που απασχολούν την πόλη, πιστεύω πως ναι, καμία άλλη παράταξη 5 χρόνια, εξαιρώ την παράταξη του Βαγγέλη του Παπά, έτσι, που υπήρξε και αυτή η παράταξη σε αυτό το απερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ασχολήθηκε με τέτοια ένταση και σε τέτοιο βαθμό με τα προβλήματα της πόλης. Ξέρετε δηλαδή αύριο τον δρόμο... Τι θα κάνεις, τα προβλήματα... Στο χύψη Υπουργείο... Μελέτες, τα ανοιχτά ζητήματα... Το θέμα είναι ότι δεν βρίσκουμε καμία μελέτη, σχεδόν καμία μελέτη.
στη διοίκηση στην πενταετία αυτή είναι ελάχιστες οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί. Γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι τα έργα θέλουν και ένα χρονικό ορίζοντα για να οριμάσουν κτλ. Οι μελέτες είναι ελάχιστες. Οι συμμετοχές σε ευρωπαϊκά προγράμματα είναι ανύπαρκτες. Τίποτα δεν έκανε πια 5 χρόνια. Είναι ανύπαρκτες. Ο κύριος μας παράθεται αρκετά θέματα, κυρίως έργα και χρηματοδότηση ουσιαστικά. Και προγράμματα τα οποία έχουν μπει. Για ποια προγράμματα τα έχετε δει εσείς? Για ποιο έργο? Ήδη εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση αρκετών έργων ουσιαστικά, πέρα από των οποίων και για τον μονάδα υγειοταφής υγειονομικών ενδιαφέροντος των απορριμμάτων. Δεν έχει εξασφαλιστεί κανένα ποσό. Έτσι λέτε. Αν έχουν υποβάλει αίτηση είναι άλλο θέμα. Έτσι, για να είμαστε σίγουροι. Εγώ δεν ανακοίνωσα ότι ο Δήμος Καβάλας έχει ενταχθεί και θα χρηματοδοτηθεί με αυτό το ποσό. Δεν ξέρω, δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου, να κάνω και λάθος. Η στάση σας στον πρώην Δήμο Φιλίππων, στη Δημοτική Ενότητα Φιλίππων, θα τους όχι αγκαλιάσετε, θα λειτουργήσετε και με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί νιώθουν ότι δεν έχουν κουμπώσει, δεν έχουν προσχωρήσει 100%. Είναι από τα συστατικά του συνδυασμού. Ο Μάκης, ο Παπαδόπουλος είναι σε εβδομαδία βάση στα χωριά αυτά. Έχουμε ένα πολύ ικανό αριθμό, όχι μόνο σε αριθμό, αλλά και ποιοτικά υποψήφιους, συγγνώμη, από τον πρώην Δήμο Φιλίππων, έτσι. Πρώην αντιδημάρχους, τον Παναγιώτη Ιγνατιάδη, την Βαρβάρα, την Μπαλτζίδο, που ήταν μέχρι πρόσφατα αντιδήμαρχος στην κυρία Τσανάκα. Έχουμε τον Σπύρο τον Μπρουσαέφ, τον Ιωσήφ τον Κοταΐδη, άτομα δηλαδή τα οποία έχουν τη δυνατότητα, έτσι, και να συνεισφέρουν και να αποτελούν το συντηρητικό κρίκο με την πόλη της Καβάλας. Αλλά θα είναι η κίνησή μας και η διοίκηση του Μάκη Παπαδόπουλου θα αφορά το σύνολο του Δήμου, δεν θα υπάρχει διαχωρισμός. Θέλουμε να, δηλαδή, για παράδειγμα, όταν εμείς λέμε θα ψηφοποιήσουμε και θα πάμε στις νέες τεχνολογίες για τους πολίτες της Καβάλας, έτσι, η έκδοση πιστοποιητικού να γίνεται αυτόματα από το σπίτι σου, από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, είναι ανεξάρτητο αν μένεις στις Κρινίδες ή αν μένεις στην Καβάλα ή αν μένεις στην Καρβάλη, για παράδειγμα. Όταν σε αυτό το ζήτημα έχουν γίνει άλματα από άλλους Δήμους και στην πόλη μας δεν έχει γίνει τίποτα. Το θέμα είναι και μετά ο κ. Παπαδόπουλος να κρατήσει αυτούς τους ρυθμούς και αυτούς τους τόνους. Κοιτάξτε, όταν είσαι αντιπολίτευση 5 χρόνια. Και να μην πνιγεί και να μην χαθεί στα αυτονόητα και στα θέματα της καθημερινότητας. Γιατί εκεί πονάει, νομίζω, οι πολίτες. Οι κίνδυνοι πάντα παραμονεύουν. Αλλά υπάρχει όμως ένα προηγούμενο. Κίνδυνος, αυτό είναι καθημερινότητα και σας λέω ρουτίνα. Όταν δεν έχει χέρια, να καθαρίσει τις γειτονιές. Λάμπες, λακκούβες, χόρτα. Να καθίσει στα πάγια και στα καθημερινά. Και σκέφτεσαι. Εσείς πιστεύετε ότι αυτά δεν γίνονται επειδή δεν υπήρχαν χέρια? Γιατί δεν όταν δεν έχει υπηρεσία καθαριότητα, δηλαδή, χέρια. Υπήρχαν λίγα χέρια, αλλά δεν μπορούσαν να τα διαχειριστούν σωστά αυτό. Γιατί αν έκανε ένα προγραμματισμό δηλαδή και έλεγε θα πάρω με τετράμινο, με οχτάμινο αυτόν τον κόσμο, δεν μπορούσε να το κάνει? Απλά πράγματα σας λέω. Άντε, την πρώτο χρόνο ήρθανε, δεν πρόλαβες. Ήρθανε δίμηνα, τετράμινα, οχτάμινα, λοιπόν, ήρθανε. Εντάξει. Δεν τα εκμεταλλευτήκαμε τόσο όσο... Δεν θέλω να κάνω άλλη τέτοια κριτική. Εμάς μας ενδιαφέρει πλέον η διοίκηση. Αυτό αυτός σας να το πει, γιατί η διοίκηση Τσανάκα έχει δείξει. Εδώ, τώρα... Μας ενδιαφέρει τι θα κάνει ο τόπος της ζωής μας. Ο τόπος της ζωής μας, είπαμε ότι αυτά θα αντιμετωπίσει. Θα χτυπήσετε την πόρτα του ιδιώτη, πείτε μου λίγο. Τους πάντες. Το θέμα είναι θα χτυπήσουμε καταρχάς ό,τι προβλέπεται εκ του νόμου. Όποιες δυνατότητες μας παρέχει ο νόμος, εμείς θα τις εκμεταλλευτούμε. Να μιλάς σε έναν δικηγόρο, ο οποίος είναι εκ των πραγμάτων. Όχι, δεν είναι θέμα δικηγορίας. Όχι, με τον νόμο. Ρωτάω για να μάθω, δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορεί ο άλλος να μου λέει: έχω 50 ανθρώπους και δεν μπορώ να καλύψω όλη τη γεωγραφική τέτοια περιφάνεια της Καβάλας. Θα έπρεπε να έχω 150. Αλλά μου λέει εδώ ο κ. Μούτλιας: είναι θέμα εργατικού δυναμικού ή διαχείρισης. Μα και τι θα κάνει διαφορετικό όταν έχεις τον τρόπο να προχωρήσεις σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου, είτε μέσα από το ΑΣΕΠ είτε με ιδιώτες, γιατί δεν προχωρήσεις, δεν κατάλαβα. Το θέμα είναι να κάνεις ένα προγραμματισμό. Αν δεν κάνεις προγραμματισμό, θα ταρθούν τα προβλήματα μπροστά σου. Εδώ ένα χιόνι έπεσε και κλείστηκε. Και κλείστηκε ο πιο κεντρικός δρόμος της Καβάλας. Και εκεί έφυγε ο Δήμος. Του Δήμου δεν ήταν συνολική ευθύνη, κύριε Μούτλια. Να ρωτήσω κάτι. Τελικά, σε όσα έχουν γίνει στη Δήμο Καβάλας, έφταιγε πουθενά η διοίκηση Τσανάκα. Γιατί αυτό το δεν φταίμε εμείς, φταίει ο άλλος. Δεν φταίει ο Δήμος, φταίει η περιφέρεια, φταίει το κράτος, φταίνει η οδηγή. Το ακούσαμε και αυτό. Λοιπόν, εάν θυμάστε, επειδή πιάμε αυτό το θέμα ότι έκλεισε η Ερυθρού Σταυρού και η Τενέδου και έγινε ο πανικός που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Ήταν πρωτόγνωρο. Ναι, πρωτόγνωρο. Χιόνισε τρεις ώρες και έγινε πρωτόγνωρο. Εσείς βιαστήκατε να φύγετε από το γραφείο σας να πάτε στο σπίτι για να μην αποκλειστείτε στο κέντρο? Εγώ εκείνη τη μέρα είχα δικαστήριο στην Κομοτηνή. Μάλιστα. Λοιπόν, οι συνεργάτες από το γραφείο φύγαν όντως. Θα σας πω το εξής. Την προηγούμενη μέρα υπήρχαν ανακοινώσεις.
και από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας για ακραία και ρηγάφρα κτλ. Δεν υπήρχε πουθενά να ρίξουν αλάτι. Δεν υπήρχε ή εγκλωβίστηκαν οι αλατιέρες στο κέντρο της Καβάλας. Όταν γνωρίζεις αυτό, τι θα πει εγκλωβίστηκαν. Θα βάλεις δύο αλατιέρες στην Καλαμίτσα, θα βάλεις αλατιέρες στα σφαγεία, θα βάλεις στο κέντρο της Καβάλας. Κάνε κάτι. Do something. Εδώ δεν έγινε τίποτα και μετά έχω τα τρελά ότι φταίγαν οι οδηγοί που μπήκαν στα αυτοκίνητα για να πάνε στα σπίτια. Δεν υπάρχουν αυτά που ζήσαμε. Δηλαδή, νομίζω ότι η κατάσταση είναι κωμικοτραγική. Από τη μια διάβαζες δηλώσεις ότι φταίνει οι οδηγοί, τώρα δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Διάβαζες δηλώσεις για τη γέφυρα και λες, μα πού απευθύνεται. Περνάσαν 8 μήνες και δεν έχουμε κάνει τίποτα. Δεν ξέρουμε πώς θα το λύσουμε το πρόβλημα. Ρωτήστε το Δήμο Καβάλας. Πώς θα το λύσουμε, την περιφέρεια, με το Υπουργείο Βορείου Ελλάδος, με την κυβέρνηση, με ποιο θα λύσουμε το πρόβλημα. Μόνοι μας. Σας είπα, αν θυμάστε, δείτε τις δηλώσεις κατέβασε. 48 ώρες κατέβασε 3 διαφορετικές προτάσεις η κυρία Τσανάκα. Είναι ευθύνη δικιά μας, θα το λύσουμε. Δεν είναι ευθύνη δικιά μας, θα το λύσουμε με το κράτος. Δεν θα το λύσουμε με το κράτος, θα ζητήσω πραγματογνωσύνη. Δεν ζητάει πραγματογνωσύνη, θα το λύσουμε με την περιφέρεια. Φέρνει το θέμα στην περιφέρεια ο περιφερειάρχης ο κύριος Μέτσος, απουσιάζει ο Δήμος Καβάλας. Μάλιστα. Σήμερα 8.30 ώρα μιλάμε στην Παραλιακή. Σήμερα 8.30 ώρα μιλάει ο Μάκης Παπαδόπουλος, ο Δήμαρχος Καβάλας. Εδώ στην Παραλιακή. Θα κάνει και γνωστές και τις προτάσεις γενικότερα των παρεμβάσεων που. Πιστεύω ότι αξονικά θα αναφερθεί. Πιστεύω ότι ούτως ή άλλως έχουμε επιμέρους αναφερθεί. Έχουμε πει ότι θα κάνουμε παράδειγμα αθλητικό οργανισμό. Έχουμε πει ότι θα έχουμε νέα κυκλοφοριακή μελέτη. Έχουμε πει ότι θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της πλατείας. Γιατί δεν πιστεύουν αυτά είναι οι πολίτες ότι 5 χρόνια δεν λειτουργούσαν τα συντριβάνια στην πλατεία, για παράδειγμα. Γιατί μην είναι ικανή να μας το πει γι' αυτό. Είναι χαλασμένο το σύστημα και υπάρχει. Και η Αγγλία. Φταίει το σύστημα λοιπόν. Όχι, το σύστημα παίρνει νερά. Η Αγγλία κοστίζει. Ναι, εντάξει, κοστίζει κιόλα. Η Αγγλία κοστίζει, αλλά δώσαμε εκατομμύρια σε εκδηλώσεις στην πενταετία, οι οποίες δεν είχαν και κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα και κυρίως κατ' εμέ δεν είχαν ανταποδοτικό όφελος για την ελληνική κοινωνία. Για την καβαλιώτικη κοινωνία. Είστε μέσα στη δημοφιλία, δεν είστε μέσα. Προφανώς. Και σε όσες διαφώνησα εκεί, διότι έβλεπα ότι δεν έχει παραγίνει, μετά έχω και τα εξαμάξει. Διότι βγαίνανε και λέγανε, ξέρεις, ο σύλλογο τάδε, ο Μούντιας δεν σας ψήφισε. Μιλάμε 5.000, 10.000 αεράτα. Εσείς γιατί δεν το ψηφίζατε, κρίνετε το γιατί έκανα ότι δεν είχε να προσφέρει κάτι. Διότι κάνω να χρηματοδοτήσουμε, βεβαίως. Αυτή είναι η δουλειά του Δήμου. Να έχει ένα ανταποδοτικό φύλλο. Μέσα από παρεμβάσει και καβαλιώτικη οικονομία. Δεν βέβαια, υπήρχαν και φορείς που δεν είναι απαραίτητο να έχει ανταποδοτικό φύλλο. Αυτούς πρέπει να τους στηρίξεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει, από ένα σημείο και μετά, το πρόβλημα ήταν το εξής, ότι δεν υπήρχαν κριτήρια χρηματοδότησης. Εάν υπήρχαν κριτήρια, λέγαμε, πληρεί 1, 2, 3, 4, 5, μάλιστα. Εδώ ήταν η καταβούληση. Εσείς όλα είπατε όχι ή λέγατε και ναι. Όχι, τα πιο πολλά είπα ναι. Από ένα σημείο και μετά, προσέξτε, δεν είναι εύκολο να αντισταθείς. Όταν βγαίνουν στον έξω έχεις και το όχι. Το όχι. Το έχει δεν είναι εύκολο. Έτσι δεν είναι συνηγόρης ο Μούτλιας. Ένα από εδώ τηλέφωνο γιατί εμείς που χρειαζόμαστε και είσαι φίλος κτλ. Αλλά αυτό γιατί δημιουργεί το πρόβλημα, γιατί δεν υπήρχαν κριτήρια. Δημιούργησε μια βάση δεδομένων. Δηλαδή. Όσο μπορούσαμε βάσει τις εισηγήσεις που μου έρχονταν. Τις οποίες εισηγήσεις τις πέραμε αυθημερών την ίδια μέρα. Ως επιτοπλίστων το πρωί. Αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να κάνει την καλύτερη προετοιμασία. Στον τουρισμό δεν γίνανε βήματα. Δεν ήρθαν τουρίστες. Γιατί λέγαμε για την καθημερινότητα, είπαμε για τη ρουτίνα. Ο τουρισμός. Που αποτελεί ουσιαστικά την αυαρχία για μια περιφέρεια. Στον τουρισμό, εγώ το μόνο που θα πω είναι ότι στο θέμα των. Ακούστε κάτι. Είναι σύνθετο θέμα ο τουρισμός. Καταρχάς εμπλέκονται διάφοροι φορείς. Εμπλέκεται και το κράτος με το Υπουργείο Τουρισμού, εμπλέκεται και η περιφέρεια, εμπλέκεται και ο Δήμος με τη δημοφέλεια. Έτσι, για να τα έχουμε καθαρά. Ναι. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να βγαίνουμε και να κάνουμε ανακοινώσεις. Ήρθαν φέτος 30 κρουαζιερόπλια και είναι παραπάνω από 5 την προφορά. Τα δύο τελευταία έτη, ξέρετε πολύ καλά ότι τώρα δεν λέω ότι έκαναν ψευδείς δηλώσεις, ενώ τα τελευταία δύο έτη οι κρουαζιέρες στα κρουαζιερόπλια έχουν πέσει. Λοιπόν, ο τουρισμός λοιπόν είναι και εξωγενείς παράγοντες. Έτσι, έπεσαν γιατί έπεσαν, διότι άνοιξε ξανά η Κωνσταντινούπολη. Ή έκλεισε η Κωνσταντινούπολη. Γιατί εμείς δεν είμαστε αυτόνομο πέρασμα, πάντα η Καβάλας στις πιο πολλές φορές συνδυάζεται με Κωνσταντινούπολη. Άρα λοιπόν, για ένα θέμα που έχει να κάνει με πάρα πολλούς εμπλεκόμενους φορείς. Δεν μπορείς εσύ όταν πάει καλά το θέμα να λες εγώ συνέβαλα και αυξήθηκε ο τουρισμός και όταν τα πράγματα παγώνουν ή έχει ύφεση να κάνεις να μην μιλάς, να μην λαλάς. Έτσι. Αυτή είναι η κατάσταση. Βήματα γίνανε όχι όσο έπρεπε.
Αλλά θεωρώ ότι έχουν στην υπευθυνότητα και άλλοι φορείς. Δηλαδή το τουριστικό ρεύμα, για παράδειγμα, στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει εκτοξευτεί. Ο αριθμός τουριστών έχει εκτοξευτεί. Αναγκαστικά θα πήγαινε και η καβάλα. Δεν μπορούσε η καβάλα. Θα έπαιρνε και ένα λεπτάκι. Αν δεν την ξέρα, αν δεν πήγαινε η δημοφέλεια σε τουριστικές εκθέσεις και αν δεν έκανε όλες τις. Δεν πήγε τώρα η δημοφέλεια σε τουριστικές εκθέσεις. Χρόνια πηγαίνει και από νομαρχία, επί Θόδωρου Καλλιωτζή. Ναι, άνοιξε όμως και νέες αγορές, άνοιξε και νέα μέρη. Ποια, την Ινδία? Την Ινδία, στην Αμερική. Εδώ τουρίστα δεν είδα ακόμα, δεν πείτε. Εντάξει, δεν μπορεί να μπει. Σε ένα χρόνο μπορεί να έρθει. Εντάξει, μπορεί, δεν είπα εγώ ότι δεν μπορεί. Μπορεί, αλλά μέχρι τώρα δεν είδα. Εγώ λέω το εξής λοιπόν. Όταν μια χώρα είναι κατεξοχήν. Καβάλα πάντως προβάλλεται και στο δοκιμακό. Στο... Όταν είναι κατεξοχήν. Του Μόριου του Πολύμου. Όταν είναι. Όταν δεν με αφήνετε να γιάσω. Όταν λοιπόν είναι η χώρα μας μια κατεξοχήν τουριστική περιοχή. Είναι και η πόλη μας είναι τουριστική περιοχή και με προβολή σε εκθέσεις και παντού επί σειρά ετών, επί δεκαετίες. Επί νομαρχιών ακόμα, πριν από τους εκλεγμένους κτλ. Λοιπόν, θα πάρει το μερίδιο που της αναλογεί. Το θέμα είναι το αξιοποιείς να πας στα μέγιστα. Διότι εμείς μην ξεχνάτε ότι γειτνιάζουμε με Βούλγαρους, με Ρουμάνους, τον οποίο η οικονομία τα τελευταία χρόνια μεγαλώνει. Έτσι. Άρα έχουν περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα. Να σας πω εγώ το εξής. Τι μέτρα πήραμε μετά την οικονομική κρίση που υπήρχε στην Τουρκία. Και από εκεί είχαμε μια κάθετη μείωση των τουριστών. Υπήρχε μελέτη που προέβλεπε πώς θα κινηθεί η τουρκική οικονομία. Υπήρχε μελέτη για να δούμε από πού θα αντισταθμίσουμε τις απώλειες από τους Τούρκους τουρίστες. Ναι ή όχι. Εκεί φαίνεται αν ασκείς διοίκηση. Δήμου. Καταλάβατε τι σας λέω. Υπήρξε καμία πρόσβαση με μια πρόβλεψη με τα κουραζιερόπλια. Δεν λέω ότι θα τα κάνουμε όλα. Αλλά αφού πάμε σε μια κριτική απερχόμενη διοίκηση, πρέπει να τα αναφέρουμε. Δεν υπήρξε τίποτα. Μπορούσε να προβληθεί. Πιθανότατα ναι. Υπήρχαν οι ενδείξεις στην Τουρκία ότι ο Ερντογάν βαδίζει αλλιώς και ότι αυτό θα έχει αντίκτυπο στην οικονομία. Δεν έγινε κάτι. Δείτε τα στοιχεία με τους τουρίστες, μείωση είχαμε. Ούτε είχαμε καμιά θεματική άξονα τα τελευταία δύο της διαδικασίας. Κύριε Μούρτια, 8.30 ώρα σήμερα στην πλατεία Κανάρια. Να ξεχνιόμαστε, ναι, όλοι στην πλατεία σε 8.30. Ναι, ο κύριος Μάκης Παπαδόπουλος, να πούμε, ο επικεφαλής του τόπου της ζωής μας. Ομιλή. Θα πραγματοποιήσει την προεκλογική ομιλία της παράταξης. Εχθές ξεκίνησε με το ΚΚΕ, ο Χρήστος Ποτόλιας και η υποψήφια Ευρωβουλευτής, η κυρία Θεανό Καπέτη. Σήμερα ο Μάκης Παπαδόπουλος, επικεφαλής της παράταξης, ο τόπος της ζωής μας. Ακολουθούν λοιπόν και οι υπόλοιποι υποψήφοι δήμαρχοι και επικεφαλής των παρατάξεων. Όλοι, και η κυρία Δήμητρα Τσανάκα, και ο κύριος Μουριάτος, και ο Βαγγέλης και ο κύριος Ξανθόπουλος. Όλοι. Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία, καλή δύναμη στον αγώνα που απομένει, λίγα 24 ώρα. Και να ξέρετε ότι έξω από το χορό είναι διαφορετικά λίγο τα πράγματα, τα λέμε. Όταν μπαίνουμε στο χορό, βλέπουμε το πρόβλημα να έρχεται και εκείνη την ώρα όταν μπαίνει στο χορό, πρέπει να ξέρει να χορεύει. Πρέπει να χορεύει και να βρει τη λύση. Κάθεσαι πίσω. Γιατί αναφερθήκατε και στο στρατόπεδο, σε ώρα μισό λεπτό θα γίνει ο κακό. Αφού έκανε λοιπόν η Δήμητρα Τσανάκα τόσα πανηγύρια, σημαίνει ότι ξέρει να χορεύει. Την είδα πιθανά να χορεύει. Λοιπόν, επειδή αναφερθήκατε και στο στρατόπεδο Σιμακοπούλου και εκεί φιλοξενείται μια δομή, υπάρχει μια δομή φιλοξενίας, δεν ξέρω τι η παράταξη, ο τόπος της ζωής μας, πώς θα έρθει αντιμέτωπη με την κυβερνητική πολιτική, με την πολιτική της κυβέρνησης. Δηλαδή, η δομή δεν μπορεί να γίνει σε άλλο σημείο, είναι υποχρεωτικά εκεί, μπορεί να παραμείνει. Ήταν μια απόφαση η οποία ελήφθη. Ελήφθη διότι δεν ήταν εγκατελειμμένα και δικαίως ελήφθη. Μάλλον όχι δικαίως, ευλόγως ελήφθη. Είδαμε ότι οι υποδομές δεν ήταν εκεί. Ευλόγως ελήφθη διότι. Δεν ξέρω, λέω. Ρωτάω. Κοιτάξτε, όταν είσαι κυβέρνηση και αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, κάπου να του τακτοποιήσει. Έρχεσαι στο Δήμο Καβάλα. Παιδιά, πρέπει να πάρετε 1.500. Πού θα του βάλουμε? Σε αντίστοιχα, διαπιστώνω ότι δεν γίνεται. Πού έχουμε εγκαταλειμμένα στρατόπεδα. Α, δεν είναι κανένα εκεί, όχι. Έγινε κανένα πρόγραμμα, υπάρχει κανένα master plan, τίποτα έργα, δεν υπάρχει τίποτα. Βάλτε τους εκεί. Τι θα έλεγε ο Δήμος Καβάλας, δεν τους βάζω. Γιατί? Δεν είχε αντίθετη επιχειρηματολογία. Να πει ότι ξέρετε, τα έχω εντάξει το πρόγραμμα, κάνω αυτό, είναι εκείνο. Κάτι. Δεν υπάρχει τίποτα. Πήγανε στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, όταν το διεκδίξαν με 2 σελίδες Α4 πρόταση. Δεν μπορώ να μιλάω σοβαρά. Έτσι, ότι διεκδικείς κάτι έτσι, με μία σελίδα χαρτί. Χωρίς καμία μελέτη, χωρίς κανένα master plan, χωρίς το πώς θα το αξιοποιήσεις, τι θα το κάνεις, τίποτα. Αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά και καλή συνέχεια. Εμείς ολοκληρώσαμε κάπου εδώ, Νίκο. Ναι. Λοιπόν, ανανεώνουμε το τηλεοπτικό μας ραντεβού αύριο για πάντα ώρα. 2:30. Στις 2:30, κυρίες και κύριοι, καλό. Και τι βάζουν την Κυριακή? Απόγευμα. Από νωρίς το πρωί. Τηλεόραση Center, γιατί από νωρίς θα έχουμε το τηλεοπτικό ζωντανό πρόγραμμα μέχρι αργά το βράδυ.
Και φυσικά νόμιζα θα έλεγες βάζουμε τα καλά μας για να πάμε να σκεφτούμε το εκλογικό μας δικαίωμα. Καλά, τα καλά μας τα βάζουμε, αλλά επειδή από το πρωί θα έχουμε ένα πρόγραμμα με εκπομπές συνεχόμενες και θα ενημερώνεστε πρώτοι έγκυρα, είναι βασικό αυτό, γιατί από τις 10 το πρωί μέχρι και το μεσημέρι αργά. Απόγευμα, βράδυ, μπράβο. Γι' αυτό βάζετε σέντερ λοιπόν την Κυριακή των εκλογών για να ενημερωθείτε πρώτοι εδώ. Καλή συνέχεια, 2:30 αύριο.